πέρασα στη σχολή Αστυφελάκων του Δημοτήχου. Κάναμε 40 μέρες εκπαίδευση θεωρίας στη σχολή και μετά κάναμε πρακτική στα συνοριακά τμήματα του Εύρου. Είναι ένας από τους 400 νέους συνοριοφύλακες που προσελήφθησαν πρόσφατα σε όλο τον Εύρο και έπεσαν αμέσως στα βαθιά, ενισχύοντας την φύλαξη των χερσαίων συνόρων μας. Εδώ και 2 μήνες εργάζομαι στο Τούσο Φορεστιάδας. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την προσπάθεια και συνεργάζομαι με παλιούς συναδέλφους που μαθαίνω από αυτούς. Με καθημερινές ενέδρες δίπλα στο ποτάμι, συνεχείς περιπολίες και αμέτρητα μπλόκα, ο 23χρονος και οι συνάδελφοί του έχουν στήσει μια δεύτερη γραμμή αποτροπής και ελέγχου που ξεκινάει από το ποτάμι και εκτείνεται προς το εσωτερικό. Οι νέοι, αυτό που τους λέμε καθημερινά είναι να συνεχίσουν να έχουν την ίδια όρεξη που έχουν και από εκεί και πέρα όλοι οι παλιότεροι συνάδελφοι είμαστε κοντά τους για να τους δείξουμε ό,τι χρειάζεται να ξέρουν για να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πολύ μεγάλη ενίσχυση εκτός από ποσοτική και ποιοτική. Βρισκόμαστε μερικές δεκάδες μέτρα μακριά από το ποταμό Εύρο, στο βόρειο τμήμα του. Με το που πέσει το σκοτάδι, η αστυνομική παρουσία εδώ αυξάνεται. Κάθε πιθανό σημείο που μπορεί να αποτελεί πέρασμα ελέγχεται ξανά και ξανά. Καταρχήν είναι άτομα που γνωρίζουν τον τόπο και ότι αυτό συνυπάγεται. Ξέρετε τι είναι, 400 νέοι άνθρωποι να μείνουν στον τόπο τους. Παρατηρώντας νύχτα και μέρα κάθε σημείο και ερευνώντας ξανά και ξανά περάσματα και διόδους από τις Σφαίρες μέχρι τον Κυπρίνο, οι αστυνομικές δυνάμεις συνέλαβαν τους τελευταίους 2 μήνες 1.100 μετανάστες που είχαν μπει παράνομα στη χώρα μας και 51 διακινητές.